Οριστική δικαίωση του Υπουργού Παιδεία Κώστα Γαβρόγλου για την παραπομπή στο πειθαρχικό του πρώην πρίτανη του Δημοκριτήου Πανεπιστημίου Θράκη Αθανασίου Καραμπίνη αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Το Συμβούλιο δίκασε στι 7 Μαρτίου του 2018 την αίτηση ακύρωση του πρώην πρίτανη κατά του Υπουργού και του ίδιου του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκη και αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση και να επιβάλλει στον Ετούντα την κάλυψη τη δικαστική δαπάνη τόσο για το δημόσιο όσο και για το πανεπιστήμιο. Η απόφαση του Συμβουλίο τη Επικρατεία, σύμφωνα με άρθρο τη Εφημερίδα των Συντακτών, δικαιώνει και τον πρώην πλέον πρίτανη Σταύρο του Λουπίδη, ο οποίο είχε κατηγορηθεί από τον Αθανάσιο Καραμπίνη ότι παρανόμω ασκούσε τα καθήκοντά του. Τον περασμένο Απρίλιο, αρνητική για τον πρώην πρίτανη Καραμπίνη ήταν και η απόφαση τη Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Η Επιτροπή του ΣΤΕ, βάσει του πορίσματο του Σώματο Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσια Διοίκηση, ανέφερε τότε πω προκύπτουν σοβαρέ ενδείξει ότι η διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη και ειδικότερα ο Πρίτανη, στον πολύ ευαίσθητο τομέα των δημόσιων συμβάσεων και ιδίω σε μια περίοδο σοβαρή δημοσιονομική κρίση, δεν τήρησε τη δημοσιονομική νομιμότητα. Επιπλέον, εναντίον του εκρεμεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών ΔΕΠ για τα σοβαρά παραπτώματα που αποκάλυψε η εφημερίδα των συντακτών σχετικά με το θέμα τη σύτηση των φοιτητών και πιστοποιήθηκαν από το επιβαρυντικό πόρισμα του Σώματο Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσια Διοίκηση. Εξάλλου, πριν από λίγε μέρε, δίωξη ασκήθηκε στον πρώην αντιπρίτανη επικαραμπίνη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, Παντελή Μπότσαρη, για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμίνηση σε βάρο του καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών Βασίλη Τσαουσίδη.